λιοντάρια γίνεται μόλις αποβλήθηκε ο Κατσουράνης. Πείτε. Τι συνέβη? Ορίστε. Λέω λιοντάρια γίνατε εσείς μόλις λιοντάρια αποβλήθηκε γίνατε, ο Κατσουράνης. Τι έγινε? Πορωθήκατε? Καταρχάς απογοητευτήκαμε γιατί ο Κώστας είναι μια μεγάλη απουσία για μας. Σύμφωνοι. Απλά δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε θέληση για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και στα επόμενα λεπτά που μένανε τα 55, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό, δώσαμε την ψυχή μας για να πάρουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, για να έχουμε έτσι ελπίδα στο μάτς με την ακτή, για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Τι χρειαζόμαστε για να το κερδίσουμε? Ολικά, η ομάδα πρέπει να πούμε ότι... Ναι, πες μου, σ' ακούμε. Τι χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα? Ήθελα να πούμε απλά ότι η ομάδα έδειξε μια συσπήρωση μετά το. Δηλαδή, η ομάδα έδειξε μια συσπήρωση μετά την αποβολή του Κώστα Κατσουράνη. Ναι, αυτό είδαμε. Οι παίκτες έτρεξαν περισσότερο, κάλυψαν περισσότερους χώρους και έδειξαν ότι ακόμα και 10 μπορούν να παίξουν απέναντι στους 11 Ιάπωνες. Συνεπώς, τι χρειάζεται τώρα η εθνική ομάδα για να προκριθεί στην επόμενη φάση? Χρειάζεται αυτό το ομαδικό πνεύμα που δείξαμε. Θέλω να τονίσω ότι το ομαδικό πνεύμα πρώτος από όλους το έδωσε ο Κώστας. Γιατί οι δύο κίτρινες κάρτες, όπως θα είδατε, ήταν για να κόψει μια συγκεκριμένη φάση. Και αυτό έδειξε ότι έβαλε το ομαδικό πνεύμα πάνω από το εγώ του. Δυστυχώς αντίξα αυτές τις δύο κίτρινες κάρτες και αυτή η απουσία του Κώστα είναι πολύ μεγάλη για εμάς. Ναι. Αλλά όπως έδειξε ο Κώστας πρώτος, που έβαλε το ομαδικό πνεύμα πάνω από το εγώ του, έτσι πρέπει να δείξουμε κι εμείς, όπως δείξαμε τα 55 λεπτά, για να πάρουμε αυτό κρίσιμο αποτέλεσμα για μας. Πρέπει να περάσουμε την επόμενη φάση, πρέπει να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι η ελληνική ψυχή και η ελληνική ομάδα έχει ταλέντο και εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Εγώ θέλω να πω στον Παναγιώτη και να το μεταφέρει και στους υπόλοιπους παίκτες βεβαίως, ότι μπορεί εκεί στη Βραζιλία να είναι μόλις 1000 Έλληνες φίλαθλοι, αλλά υπάρχουν 11 εκατομμύρια στην Ελλάδα που εύχονται και προσεύχονται η εθνική να περάσει στην επόμενη φάση. Το γνωρίζουμε πολύ καλά, μας ενημερώνουν συνέχεια και οι οικογένειές μας και οι φίλοι μας και εδώ τα παιδιά, οι δημοσιογράφοι, ότι όλοι οι Έλληνες βλέπουν τα παιχνίδια, ενημερώνονται, μας παρακολουθούν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ένας λόγος παραπάνω στο να δώσουμε λίγη χαρά σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς αγωνιζόμαστε και σκεφτόμαστε τον ελληνικό λαό για να του δώσουμε λίγη χαρά αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζείτε τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε αυτό το μάτς με την ακτή Ελεφαντοστού να γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών μας. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία.